Στη σειρά μας για τους αστερισμούς θα μιλήσουμε σήμερα για τον έκτο αστερισμό του Βότη. Ο Βότης, στα αρχικά γράφεται Boots, στην τομογραφία BOO, βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο της ουρανίας σφαίρας, αλλά δεν είναι αηφανής στην Ελλάδα, είναι αμφιφανής, δεν είναι πάντα ορατός δηλαδή. Έχει έκταση περίπου 900 τετραγωνικές μοίρες και είναι 13ος μεγαλύτερος. Συνορεύει με 8 διαφορετικούς αστερισμούς. Δράκοντα, τη Μεγάλη Άρκτο, τους θρεφτικούς Κίνες, την Κόμη της Βερενίκης, την Παρθένο, τον Όφη, το Βόρειο Στέφανο και τον Ηρακλή. Είναι ορατός κάποιες εποχές του χρόνου φυσικά, σε γεωγραφικά πλάτη ανάμεσα από Βόρειο Πόλο μέχρι 35 μοίρες νότιο. Η ονομασία Βότης εμφανίζεται και στην Οδύσσεια, άρα είναι σε χρήση τουλάχιστον 3.000 χρόνια. Αρχικά σήμαινε μόνο το φωτεινότερο αστέρατο. Ετυμολογικά, η λέξη Βότης σημαίνει αυτόν που οθεί τον Βούν, το Βόδι. Έτσι ο αστερισμός θεωρείται ο οδηγός της ομερικής άμαξας, της Μεγάλης Άρκτου δηλαδή. Σε νεότερους χρόνους το φαντάστηκαν σαν τον κυνηγό, που οδηγεί τους θρεφτικούς Κίνες στο ένα ο κυνήγι της Άρκτου γύρω από το βόρειο ουράνιο πόλο. Μια άλλη ετυμολόγηση εξηγεί το όνομα του αστερισμού από το βοητής, δηλαδή βουερός, θορυβώδης, εξαιτίας των γραυγών του οδηγού προς τα ζώα ή του κυνηγού καθώς κυνηγά. Στα λατινικά, ο αστερισμός ονομάζεται Canis Lantrans, ο σκύλος που γαυγίζει. Οι Άραβες απέδωσαν την παρόμοια άποψή τους για τον αστερισμό με το Al Awa. Αρκετά συνηθισμένα ήταν και τα ονόματα Arctophylax και Arcturus, δηλαδή φύλακα ή φρουρός της αρκούδας της Άρκτου. Με τον πρώτο σύνδεσμο να χρησιμοποιείται για τον αστερισμό και το δεύτερο για το φωτεινότερο αστέρατο. Με τη μεταγραφή στα λατινικά, ως Arctophylax και ως Arcturus, οι ονομασίες επιβιώνουν για τον αστερισμό μέχρι και το 18ο αιώνα. Άλλες ελληνικές ομοσίες αρχές ήταν Κάνδαος και Κανδάων, ενώ κάποιοι τον αποκάλεσαν και Τριγέτη, επειδή πρωτογινόταν ορατός κάθε χρόνο πριν την ανατολή του ήλιου όταν πλησίαζε ο καιρός του Τρίγου, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Η ονομασία Καλάβροψ, ραβδί του βοσκού, σήμερα είναι ιδιαίτερη ονομασία ενός αστέρα, το αστέρα Μη του Βότου. Το ραβδί αυτό μετατράπηκε εντός εισαγωγικών σε λόγχη στους Άραβες και ονομάστηκε Αλ Ραμί. Ο Άγγλος συγγραφέας Ρόμπερτ Μπρόουν αναφέρει ότι ο Βότης ήταν γνωστός και στους Ασσύριους ως Ριού Μπουτ Σαν, οδηγός λέει των βοηδών. Μυθολογικά να πούμε δύο λόγια. Για Αμερικούς ο αστερισμός ήταν ο Λυκάων, ο πατέρας ή παππούς της νύμφης Καλιστούς. Οι νύμφοι ταυτίζονταν με τη Μεγάλη Άρκτο. Ή ο Αρκάς, ο γιος Καλιστός. Για άλλους ήταν ο Βορέας, από τη θέση του στον ουρανό. Για κάποιους άλλους ήταν ο Φιλόμηλος. Τελευταία εκδοχή θεωρώ στο Βότη ως τον Ικάριο, τον Αττικό ήρωα, που ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε το αμπέλι, και ταυτόχρονα την κόρη του Ηρηγόνη σαν αστερισμό της Παρθένου, και το μισθό του σκυλί τη Μέρα, με αλφαγιώτα, ως τον μεγαλύτερο αστέρα, τον Σύριο, τον πιο λαμπρό. Οι άνθρωποι του Μεσαίωνα στη Δύση αναγνώριζαν του Βότη ως τον Άγιο Σιλβέστρο. Η μορφή του αστερισμού χρειάζεται 8 ολόκληρες ώρες για να δει από τα γεωγραφικά πλάτη της Νότιας Ευρώπης, αλλά και ακόμα και τότε το τμήμα του δεν εξαφανίζεται κάτω από τον ορίζοντα. Αυτό συνέβαινε φυσικά σε μεγαλύτερο βαθμό πριν από 3.000 χρόνια, εξαιτίας της μετάπτωσης του γηίνου άξονα. Η απεικονίση μορφή στους ιστορικούς άτλαντες των ουρανών είναι συνήθως ενός κυνηγού, εξοπλισμένου με κυνηγητικά όπλα, που κρατά με το δεξί του χέρι τα λουλουδιά των θηρευτικών κοινών, που είναι και αστερισμός. Τέλος, ο Βότης, μαζί με την Άρκτο Άμαξα, τον Ορίωνα, τις Πλιάδες, το Σκύλο και το Σύριο, είναι η μοναδική αστρική σχηματισμή, θα λέγαμε, που αναφέρονται από τους δύο μεγάλους επικούς ποιητές, και τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Έχουμε λίγο για τους αστέρες του. Ο αστερισμός έχει 144 μεγάλα άστρα, με φαινόμενο μέγεθος μικρότερο των 6,5 βαθμών. Ο αστέρας Α Βότου είναι ο φωτεινότερος, με φαινόμενο μέγεθος πλην 0,05. Μάλιστα είναι ο φωτεινότερος σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο του γηίνου ουρανού. Για το λόγο αυτό υπήρξε αντικείμενο θαυμασμού και ενδιαφέροντος από την απότατη αρχαιότητα και πιθανότητα ήταν το πρώτο άστρο που πήρε το δικό του όνομα, Αρκτούρος. Ο αστέρας Β Βότου, πολύ αμυδρότερος, είναι γνωστός ως Νέκαρ. Ο γάμα ονομάζεται Σαγκινούς. Ο δέλτα Βότου, που είναι δεξιός όμως η μορφή του φανταστικού αυτού Βότη, είναι διπλός. Ο έψιλον, επίσης διπλός, είναι γνωστός ως Ιζάρ ή Περίζωμα, γιατί βρίσκεται στη μέση της μορφής του Βότη. Διπλή αστέρες είναι ακόμα ο Ζήτα, ο Ξή και ο Πι. Ο Ήτα Βότου, με φαινόμενο μέγεθος 2,68, είναι γνωστός στους Άραβες με το όνομα Μουφρίντ. Οι αστέρες Θήτα, Ιώτα και Κάπα ονομάστηκαν Όνι από τον Μπάιερ, αλλά το όνομα αυτό είναι πολύ γνωστότερο για τους αστέρες της Φάτνης στον αστερισμό στον καρκίνο.
Ο Ιώτα είναι τριπλός και ο Κάπα διπλός, με φαινόμενα μεγέθη 4,52 και 4,54 αντίστοιχα. Ο Λάμδα Βότου με 4,18 μέγεθος, μαζί με το Θήτα, Ιώτα και Κάπα, είναι γνωστή όλοι μαζί σαν ομάδα στους Άραβες με το όνομα Αλ-Ουαλάντ Αντιμπάχ, δηλαδή τα κουτάβια των Ιενών. Ο Μη Βότου, στην πραγματικότητα είναι σπάνια περίπτωση, πενταπλός αστέρας, έχει ιδιαίτερη ονομασία Αλκαλούροψ, που προέρχεται από το ελληνικό Καλάβροψ, με το ραβδί. Μαζί με τους Β' Γάμα και Δέλτα σχηματίζει ένα τραπέζιο, στον Οδύνο, στον Ουρανό, πολύ μεγαλύτερο αλλά και πιο άγνωστο στους αεραστέχνες αστρονόμους από το τραπέζιο του, αντίστοιχο τραπέζιο του Ορίωνα. Οι αστέρες Ρου, Ρο και Σίγμα, με φαινόμενο μέγεθους 3,58 και 4,47, ήταν γνωστοί στην Κίνα ως Κανκ Χο, που σημαίνει ποτάμι. Ο Ταφ είναι λευκοκίτρινος αστέρας και είναι γνωστός για το γύρο του περιφέρεται κάθε 3,5 μέρες ένας πλανήτης από τους πρώτους που ανακαλύφθηκαν, τους εξωπλανήτες δηλαδή. Ο πλανήτης αυτός έχει 4 φορές τη μάζα του Δία. Το σύστημα αστέρα-πλανήτη απέχει από τη Γη 51, μόλις θα λέγαμε, έτσι φωτός. Άλλαξε το σημείο του στον αστερισμό. Βέβαια είναι μακριά από το γαλαξιακό μας επίπεδο και ο αστερισμός αυτός είναι πλούσιος σε μακρινούς γαλαξίες. Φωτεινότερος είναι ο ελλειπτικός NGC 5248 στα σύνορα με τον αστερισμό του Παρθένου. Σε άλλο γαλαξία του αστερισμού βλέπουμε το ραβδωτό σπυροειδή NGC 5874 που απέχει από τη Γη 165 εκατομμύρια τη φωτός. Ανακαλύφθηκε το 1999 εκεί ένας υπερκυνοφανής αστέρας, ένα σούπερνόβα. Το μακρινότερο αντικείμενο στο Βότη που βλέπουμε εμείς είναι ο ελλειπτικός γαλαξίας ραδιοπηγή Quasar 3C295. Αυτός υπολογίζει ότι απέχει 5 δισεκατομμύρια τη φωτός από τη Γη. Λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 1999 ανιχνεύστηκε έκρηξη ακτίνων Γ στο GRB 990-123, καθώς επίσης ο Pulsar G1518-4904 του αστερισμού του Βότη είναι πιθανώς ένα διπλό σύστημα αστέρων νετρονίων. Έχουμε πει για τους αστέρες νετρονίων, είναι η φάση λίγο πριν αν γίνει κανείς αστέρας μαύρη τρύπα, είναι το τέλος του αστέρα. Η απόσταση του από τη Γη υπολογίζει στα 2.300 έτη φωτός. Αυτά για τον αστερισμό του Βότη. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Χαίρετε.